Για να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν για τέσσερα ραφάλ να εξουδετερώσουν μια τουρκική βάση, εξουδετερώνοντας και το σύστημα αεράμενας, Χισάρ, πρέπει να καταλάβουμε ένα από τα χαρακτηριστικά που έχει το ραφάλ, το οποίο δεν διαθέτει ούτε το F-35. Στην πραγματικότητα το F-35 είναι stealth, άρα δεν φαίνεται. Άρα λειτουργεί ουσιαστικά παθητικά στο Ραφαλ υπάρχει ένα ραντάρ, το Spectra, το οποίο είναι πολύ ειδικό. Άρα αρχικά είναι φτιαγμένο, Όπω το λέει η ονομασία του, γιατί είναι System de Protection et d'Evitement des Conduites de Tir de RAFAL. Στην πραγματικότητα τι είναι. Είναι ένα σύστημα αυτοπροστασίας του ραφάλ, το οποίο του επιτρέπει να αποφεύγει την διαδικασία όταν το σημαδεύουν οι άλλοι. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι έχει ανιχνευτές, στην πραγματικότητα έχει πολλούς ανιχνευτές, οι οποίοι εντοπίζουν σε 120 μοίρες, τρεις που έχει είναι πάνω στα φτερά της πάπιας, τα μικρά που είναι μπροστά και ένα στο κάθετο. Έχει επίσης ανιχνευτές που αφορούν το λέιζερ, το λεγόμενο DAL, και αυτό στι 120 μοίρε. Και επίση έχει ένα σύστημα νέας γενιάς το οποίο ανιχνεύει όταν ένα πύραυλο εκτοξεύεται. Άρα με αυτό το σύστημα εδώ είναι ανίχνευση, μπορεί στην πραγματικότητα να ενεργοποιήσει αμέσως αντίμετρα. Το πρώτο πράγμα όμως που κάνει είναι ότι μπορεί να στοχεύσει και τα άλλα ραντάρ ουσιαστικά να τα πλήξει επιθετικά. Αυτό σημαίνει τι. Πρώτον πρέπει να ξέρουμε ότι όλο το σύστημα σπέκτρα είναι ενσωματωμένο μέσα στο αεροσκάφος. Αυτό σημαίνει ότι δεν το προσθέτουμε και πρακτικά μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να βάλουμε περισσότερο οπλισμό εφόσον όλες οι θέσεις είναι ελεύθερες. Επίσης, επειδή είναι ενσωματωμένο σημαίνει ότι είναι πάντοτε στο αεροσκάφος για όλες τις αποστολές. Άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο έχει μια τεράστια αποτελεσματικότητα γιατί μπορεί να κάνει παρεμβολές στα άλλα ραντάρ, μπορεί ουσιαστικά να τα σβήσει ή μάλλον για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, μπορεί να τα σβήσει με έναν τέτοιο τρόπο που το ραντάρ δεν καταλαβαίνει ότι έρχεται αεροσκάφος. Άρα αυτό που πέτυχαν τα τέσσερα αεροσκάφη, της Πολεμική αεροπορίας της Αιγύπτου, τα τέσσερα Αραφάλ, είναι να χτυπήσουν μια βάση τουρκική στη Λιβύη και τη χτύπησαν σε απόσταση 90 χιλιόμετρων. Άρα στη βάση οι Τούρκοι δεν κατάλαβαν απολύτω τίποτα, γιατί πολύ απλά είδαν μόνο τους πυράβλους. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία για ποιο λόγο έσβησαν τα συστήματα αεράμινας, χτύπησαν όλη τη βάση, δεν πρόλαβαν να κάνουν οποιαδήποτε αντίσταση οι Τούρκοι και τα αεροσκάφη, τα ραφάλ είχαν ήδη φύγει. Όλα αυτά, μάλλον σε μεγάλο ποσοστό, οφείλονται σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το ραντάρ, σπέκτρα και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι όταν έχουμε ραφάλ, δεν έχουμε μόνο ένα σύστημα που χτυπάει κλασικά, χτυπάει όμως και ηλεκτρονικά και μάλιστα επιθετικά, άρα δεν είναι μόνο παθητικό το σύστημα της αυτοπροστασίας του, αντιθέτως επιτρέπει στο Ραφάλ να κάνει κινήσεις επιθετικές και ουσιαστικά να προετοιμάσει την αποστολή με απόλυτη ασφάλεια και να έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο ξαφνιάζει βέβαια τον εχθρό. Άρα καλή μας συνέχεια.